Τώρα δεν είναι βαμμένο. Ναι, τα χείλη δεν τελειωσάβαφα. Αλλά είναι πολύ ωραίο το στυλ της Κιμπαντάνα. Εμένα μου κάνει πιο alternative και θέλω να τη βεβαιώσουμε τώρα. Είναι όλη δικιά σου. Ένα μάταλο Παόλα με αγάπη. Και τη βλέπετε, πάει. Παόλα Μάταλο με ξεπερνάει, αλλά δεν βαριέσαι. Δεν έχει σημασία, έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν και χειρότερα. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να πάμε και λίγο στο πρωινό του Μέγκα. Γιατί το Μέγκα γενικότερα ζει μια αγωνία. Και ένα είναι ο τίτλος για το Μέγκα. Άλλος για το πρωινό του Μέγκα. Η άλλη κυρία για το πρωινό του Μέγκα, γιατί μόνο για κυρίες μιλάμε. Έτσι, είναι γυναικεία υπόθεση από ό,τι φαίνεται το πρωινό του Μέγκα και επίσημα πλέον. Ναι. Μετά από κάποιες συζητήσεις που γίνανε και χτες στο μεγάλο κανάλι με τον κύριο Λοΐζο, μιλάμε πλέον για δύο γυναίκες που έχουν πέσει στο τραπέζι. Τη μία την ακούσαμε και την επιβεβαίωσε και ο σύζυγος της κυρίας Λασκαράκη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κανονικά την επιβεβαίωσε. Ένα πρόσωπο το οποίο το πιστεύει πάρα πολύ το Μέγκα. Προσωπικά πιστεύω είναι. Εκτός από πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ σοβαρή και σε όσες συνεντεύξεις έχει δώσει η Βάσο Λασκαράκη, είναι πολύ μετρημένη στα. Διακριτική στο λόγο της. Πολύ. Πάντα σίγουρα δεν είναι το μηγάκι που φαντάζεται ο Γιώργος Λιάγκας. Γιατί η Βάσο Λασκαράκη για μένα είναι πολύ καλή παρουσιάστρια. Κάθε χρόνο τη ζητάνε να κάνει το πρωινό του Μέγκα. Θυμάμαι όταν είχε ξεκινήσει η πολυκατοικία και ψάχνανε για πρωινό στο Μέγκα, πάλι τη είχαν ζητήσει να πάρει μέρος. Είχε αρνηθεί τότε. Και έτσι. Σαν καλεσμένη είναι πάρα πολύ καλή. Και πάντα πουλαγε. Αυτό ήθελε να σου πήγαινε. Εντάξει, και είναι και ηθοποιός όμως, έχει το ταλέντο. Έτσι, δηλαδή. Και αυτός είναι ο ενδιασμός που έχει η Βάσο η Λασκαράκη. Για το αν πρέπει να αφήσει την υποκριτική για να πάει στο πρωινό που θα έχει καθημερινή ενασχόληση. Και το θέμα είναι βέβαια και η παρτενέρ. Θέλω να σου πω γι' αυτό, γιατί έκανα και εγώ το ρεπορτάζ μου. Ξέρετε, λατρεύω το τηλεοπτικό, ε. Το ξέρουμε. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί με τις γυαλάδες σου αρέσει και το τηλεοπτικό, ε. Και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Οι πληροφορίες μου λοιπόν λένε ότι μιλάνε για 3 ή 4 γυναίκες, εκ των οποίων η μία είναι η Ράνια Θρασκιά, όπως ακούγεται, η άλλη είναι η Βάσο Λασκαράκη και οι άλλες δύο. Είναι κάποια ονόματα που δεν θέλω να πω ακόμα γιατί θέλω λίγο να το ψάξω. Η αλλά δεν είναι κανένα φύγει. Από αυτά που έχουν ακουστεί. Όχι, όχι. Έχει φύγει. Κανένα από αυτά που έχουν ακουστεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα που έχουν ακουστεί. Τελευταία ακούστηκε ακόμη και η Τζέννη η Θεωνά. Και βέβαια στο τραπέζι μαζί με τις γυναίκες μπαίνει και ένας άντρας και ποιος άλλος από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Παντού παίζει Ουγγαρέζο πάντως. Δεν υπάρχει πρόγραμμα χωρίς Ουγγαρέζο. Ότι καταρχάς δεν ξέρω αν θα κάνουν το πρόγραμμα αυτό που λέγανε το The View. Αυτό, αν είναι αυτό το κόνσεπτ γενικότερα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι The View. Δεν χωράει ο Ουγγαρέζο αυτό το κόνσεπτ γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο. Με 4-5 γυναίκες διαφορετικών ηλικιών. Είναι ότι. Το οποίο βέβαια το έχουν δοκιμάσει και η Τατιάνα. Και δεν βγήκε. Στο Μίλα τότε. Ναι. Και η ΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση, είχε δοκιμάσει παλιότερα. Η Καραγιάννη. Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλει κάποια στιγμή να φύγει από αυτή τη στάμπα του πρωινού. Που πάντα ήταν ο μπαλαντέρ και αυτός που βοήθαγε τους παρουσιαστές. Όπως και πέρυσι απέδειξε ότι βοήθησε και Κωστόπουλο Μπαλατσινού. Νομίζω ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν θα μπει σε αυτό το κόνσεπτ. Όσο και αν τον θέλουν. Και εγώ νομίζω βάσει φιλοδοξιών και βάσει. Επειδή έχει αποδείξει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι μπορεί να κάνει πράγματα, νομίζω θα το δούμε σε άλλη τηλεοπτική στέγη του χρόνου. Αλήθεια. Καλά, θα το δούμε. Δεν έχει συμβόλαιο. Ας μείνουμε λίγο στο Μέγκα. Δεν δεσμεύεται όμως οικονομικά. Το είπαμε και χθες. Το είπαμε και χθες, ναι. Ας μείνουμε λίγο στο Μέγκα με το θέμα της κυρίας Τρέμη. Τι αποχωρεί, είναι παιδιά, αυτό το έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν. Αλλά ισχύει, αποχαιρετά οριστικά το Μέγκα.